Το θαυματουργό φυτό σύλφιο που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες ανακαλύφθηκε ξανά στην Τουρκία, αφού οι επιστήμονες πίστεψαν ότι είχε εξαφανιστεί πριν από 2.000 χρόνια. Το θαυματουργό φυτό που κατανάλωναν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και οι Ρωμαίοι και οι Αιγύπτιοι, ανακαλύφθηκε ξανά στην Τουρκία μετά από 2.000 χρόνια και προφανώς μακριά από το φυσικό του περιβάλλον στη Βόρεια Αφρική. Ένας καθηγητής πιστεύει ότι βρήκε το αρχαίο σύλφιο που πιστεύεται ότι εξαφανίστηκε και ισχυρίζεται ότι είναι το Φέρουλα Τραντιάνα στην Τουρκία. Το φυτό που από τους αρχαίους Έλληνες ονομαζόταν σύλφιο έχει κίτρινα άνθη προσκολλημένα σε ένα χοντρό μίσκο που συνθλίβονταν, ψήνονταν, σοτάρονταν και βράζονταν για ιατρικούς σκοπούς, φαγητό, ακόμη και για αντισύλληψη, αναφέρει η Daily Mail σε σημερινό άρθρο. Το αρχαίο κείμενο αναφέρει ότι το τελευταίο κοτσάνι δόθηκε στον αυτοκράτορα Νέρονα, τον 1ο αιώνα μετά Χριστού. Αλλά ο Μαχμούτ Μίσκι, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, πιστεύει ότι η Φέρουλα Ντραντιάνα, που αναπτύσσεται στο όρος Χασάν, είναι αυτό το άπιαστο αρχαίο φυτό. Ο Μίσκι βρήκε ότι έχει ομοιότητες με το φυτό σύλφιον που συνδυάζεται με παλιά βοτανικά κείμενα και εικόνες των φυτών που χρησιμοποιούνται στα αρχαία ελληνικά νομίσματα, αναφέρει το National Geographic. Και τα δύο φυτά έχουν τις ίδιες χοντρές διακλαδιζόμενες ρίζες, κίτρινα άνθη, και τα δύο είχαν ισχυρούς ιατρικούς σκοπούς. Η Φέρουλα Ντραντιάνα έχει αντικαρκινικές ενώσεις και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, καθώς και εκείνες που είναι γνωστό ότι βρίσκονται στο σύλφιο. Αν και το Φέρουλα Ντραντιάνα απέχει εκατοντάδες μίλια από το σημείο προέλευσής του, ο Μίσκι δήλωσε ότι έχει βρεθεί σε δύο τοποθεσίες στην Τουρκία, που κάποτε ήταν το σπίτι των αρχαίων Ελλήνων πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι μόνες εικόνες του αρχαίου σύλφιου έχουν βρεθεί χαραγμένες σε αρχαία ελληνικά νομίσματα που βρέθηκαν στην Κυρίνη. Κάτι που οι ειδικοί πιστεύουν ότι οφειλόταν στην αξία του φυτού. Είχε την ίδια αξία με το ασίμι. Αυτά τα νομίσματα χρησιμοποιήθηκαν στη σημερινή Κυρίνη της Λιβύης, τον τόπο όπου κάποτε άκμαζε το σύλφιο. Το αρχαίο κείμενο αναφέρει ότι οι Ρωμαίοι συσσόρευαν το φυτό με τους αυτοκρατορικούς θησαυρούς του. Οι αρχαίοι Έλληνες γιατροί το χρησιμοποιούσαν για να θεραπεύσουν τα πάντα, από πόνους στο στομάχι μέχρι αφαίρεση κονδυλωμάτων. Και το σύλφιουμ αντιπροσωπεύεται στα αρχαία αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Ωστόσο, η τελευταία αναφορά του θαυματουργού φυτού τεκμηριώθηκε από τον Ρωμαίο χρονικογράφο Πλίνιο, τον Πρεσβύτερο, ο οποίος έγραψε τη φυσική ιστορία. Βρέθηκε μόνο ένας μίσχος και δόθηκε στον αυτοκράτορα Νέρονα. Ιστορικοί και βοτανολόγοι έψαχναν για το άπιαστο φυτό για εκατοντάδες χρόνια, αλλά όλοι τα παράτησαν και πίστεψαν ότι εξαφανίστηκε. Μόλις πριν 40 χρόνια, ο Μίσκι συνάντησε αρκετά Φέρουλα Ντραντιάνα σε ένα τουρκικό βουνό και η υπόθεση άνοιξε ξανά. Έκτοτε βρισκόταν σε μια αποστολή να προσδιορίσει αν τα δύο φυτά είναι τα ίδια και έλαβε επιχορήγηση για τη συλλογή δειγμάτων της Φέρουλας, η οποία ανήκει στην ίδια οικογένεια με το καρότο, μάραθο και το μαϊντανό. Αναλύοντας τη ρίζα, ο Μίσκι διαπίστωσε ότι είχε 30 δευτερογενείς μεταβολίτες εντός της Φέρουλα που έχουν ιατρικούς σκοπούς και αναμένει ότι μια βαθύτερη ανάλυση θα αποκαλύψει ακόμη περισσότερους. Ενώ ο Μίσκι μελετούσε τα φυτά στο όρος Χασάν, συνάντησε φροντιστές των φυτών που του είπαν ότι προστάτες των φυτών που του είπαν ότι τα πρόβατα και οι κατσίκες αγαπούν ιδιαίτερα τα φύλλα, κάτι που επίσης αναφέρθηκε στο κείμενο του Πλίνιου.
Ο Πλίνιος έγραψε ότι τα πρόβατα και οι κατσίκες έβοσκαν σε βοσκοτόπια, όπου φύτρωνε το σύλφιο. Τα πρόβατα αποκοιμιόντουσαν, αφού κατανάλωναν το κοτσάνι, ενώ προκαλούσε το φτέρνισμα στα κατσίκια. Το κείμενο αναφέρει επίσης: «Ο χυμός αυτού του φυτού ονομάζεται λέιζερ και είναι πολύ στη μόδα για ιατρικούς καθώς και για άλλους σκοπούς, καθώς πωλείται στην ίδια τιμή με το ασίμι. Για πολλά χρόνια όμως δεν βρέθηκε στην Κυρηναϊκή. Το πρώτο σύλφιο λέγεται ότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά από μια βαριά ανοιξιάτικη νεροποντή που ονομαζόταν Μαύρη Βροχή. Βρίσκουμε ότι δηλώνεται από τον πιο αξιόπιστο μεταξύ των Ελλήνων συγγραφέων, πιθανότατα τον Θεόφραστο, φιλόσοφο, ότι αυτό το φυτό εμφανίστηκε κοντά στους κήπους των Εσπερίδων και της Μεγάλης Σύρτης αμέσως μετά το βρέξιμο της γης, με ξαφνικά από ένα ντους μαύρο σαν πίσα», έγραψε ο Μίσκι και η ομάδα του σε μια μελέτη του 2021 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Plants. Αυτό έγινε 7 χρόνια πριν από την ίδρυση των Κυρηναίων και το έτος της Ρώμης. Ο Μίσκι διαπίστωσε ότι όταν βρέχει στο όρος Χασάν τον Απρίλιο, η φέρουλα Τρεντιάνα εμφανίζεται επίσης από το έδαφος και μπορεί να φτάσει τα 6 πόδια σε μόλις ένα μήνα. Αρχαίο κείμενο ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να καλλιεργηθεί το σύλφιο, αναγκάζοντας τους αρχαίους ανθρώπους να το συλλέγουν μόνο από τους άγριους βιότοπους τους στην άγρια φύση. Υπήρξαν ωστόσο δύο προσπάθειες να αναπτυχθεί το φυτό στην Ελλάδα και οι δύο ήταν ανεπιτυχείς. Και όπως υποψιαζόταν ο Μίσκι, η φερούλα ήταν επίσης δύσκολη στη μεταμόσχευση. Βρήκε ότι ο μόνος τρόπος που μπορούσε να γίνει ήταν χρησιμοποιώντας ψυχρή στρωματοποίηση, μια διαδικασία υποβολής των σπόρων τόσο σε ψυχρές όσο και σε υγρές συνθήκες. Με αυτή την τεχνική ο Μίσκι και η ομάδα του κατάφεραν να καλλιεργήσουν φερούλα σε θερμοκήπιο. Ένας από τους κύριους λόγους που φερούλα έχει παραβλεφθεί ως σύλφιο, δεν τη θεωρούσαν ως σύλφιο, είναι λόγω της θέσης της. Όμως, όπως είχε ανακαλύψει ο Μίσκι, η περιοχή στην Τουρκία όπου βρίσκεται το όρος Χασάν ήταν το σπίτι των αρχαίων Ελλήνων πριν από χιλιάδες χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν φέρει το φυτό στο νέο του σπίτι. Το φυτό, το εξαφανισμένο φυτό σύλφιο, το χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι για αρώματα, καρικεύματα, φάρμακα και ήταν ένα από τα πιο περιζήτητα αγαθά στον αρχαίο κόσμο. Μάλιστα λέγεται ότι ο ίδιος ο Ιούλιος Κέσαρας είχε μια μεγάλη αποθήκη σύλφιου για κάθε στιγμή. Το σύλφιο αναπτύχθηκε μόνο σε μια στενή λωρίδα γης, κοντά στη βορειοαφρικανική πόλη Κυρίνη, στη σύγχρονη Λιβύη. Η καλλιέργεια και το εμπόριο του φυτού μετέτρεψαν την Κυρίνη στην πλουσιότερη περιοχή της Αφρικής τότε. Η ευρεία χρήση του στον αρχαίο κόσμο επέτρεψε στην οικονομία της Κυρίνης να ανθίσει και έγινε η πόλη κέντρο τέχνης, πολιτισμού και ιατρικής στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει, μελετώντας αρχαία σχέδια και περιγραφές της γεύσης και της εμφάνισης του φυτού, ότι το φυτό πιθανότατα ανήκει στο γένος φέρουλα, που περιλαμβάνει υπάρχοντα φυτά όπως μάραθος και μαϊντανός. Τα φυτά του γένους τείνουν να μοιάζουν με αρχαίες απεικονίσεις του φυτού που βρέθηκαν ευρέως σε νομίσματα από την Κυρίνη, λόγω της οικονομικής σημασίας του για την πόλη. Το σύλφιμ χρησιμοποιήθηκε από καιρό σε όλη την αρχαία Μεσόγειο. Τόσο οι Μινωίτες όσο και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν συγκεκριμένους γλυφούς για να αντιπροσωπεύουν το φυτό και επενούνταν ευρέως σε τραγούδια και ποίηματα σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. Σύμφωνα με το μύθο, το σύλφιο προήλθε από τον ίδιο τον Θεό Απόλλωνα.
Ο ίδιος ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, συνταγογραφούσε το φυτό για διάφορες ασθένειες. Το σύλφιον βρέθηκε επίσης στην ελληνική και τη ρωμαϊκή κουζίνα και εμφανίστηκε στις συνταγές του Απίκιου, που συγκέντρωνε τις πιο καλοδιατηρημένες συλλογές αρχαίων συνταγών. Το γήινο άρωμα και οι φαρμακευτικές του ιδιότητες το έκαναν επίσης σημαντικό συστατικό σε αρώματα και κρέμες. Ωστόσο, εξαφανίστηκε γιατί είχε πολύ μεγάλη ζήτηση. Την εποχή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Νέρονα, που έζησε από το 37 έως το 68 μετά Χριστό, το φυτό είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, όταν βρέθηκε το τελευταίο φυτό σιλφίου που είχε απομείνει, δόθηκε στον Νέρονα. Οι μελετητές θεωρούν ότι το φυτό είχε υπερβολική συγκομιδή λόγω της δημοτικότητάς του, με αποτέλεσμα το έδαφος στην περιορισμένη περιοχή όπου αναπτύχθηκε το φυτό να στερείται πλέον θρεπτικών συστατικών. Επιπλέον οι βοσκοί συνήθιζαν να δίνουν στα κοπάδια του σύλφιο, καθώς το φυτό λένε ότι έκανε καλύτερο το κρέας. Οι μελετητές θεωρούν ότι η υπερβόσκηση του φυτού πιθανότατα συνέβαλε στην εξαφάνισή του. Αρχαίες συγγραφείς όπως ο Θεόφραστος σημείωσαν ότι το σύλφιο ήταν πολύ ευαίσθητο στις αλλαγές του εδάφους και επομένως δεν μπορούσε να καλλιεργηθεί σε μεγάλους αριθμούς σε περιοχές εκτός της Κυρήνης.